και η ίδια έχει τιμήσει τη χώρα μας και την έχει προβάλει στο χώρο του τραγουδιού όλη την τελευταία δεκαετία. Η νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision του 2005, η κυρία Έλενα Παπαρίζου, είναι εδώ μαζί μας απόψε και την προσφέρθηκε να τιμήσει τον αγώνα θέλησης εκατομμυρίων μαραθωνοδρόμων σε όλο τον κόσμο, τραγουδώντας ένα σημαντικό και συμβολικό τραγούδι, το Imagine του John Lennon. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι η κυρία Παπαρίζου γεννήθηκε την ίδια χρονιά που δημιουργήθηκε η Ames, το 1982. Ας απολαύσουμε λοιπόν την κυρία Παπαρίζου στο πιάνο, το οποίο είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας Νάκας. Θα είναι μαζί της και τον ευχαριστούμε για αυτό θερμά ο κύριος Βασίλης Θεοδωράκογλου. Κυρία Παπαρίζου. Ο κύριος Συμμαχόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής κυρίας Παπαρίζου. Την προδίδουμε και εμείς στις διακριτικές διοργανώσεις της κυρίας. Θα ήθελα να πω ότι σαν παιδί μεταναστών και Ελληνόπουλο ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη ότι για 30 χρόνια ότι παρόλο που η Ελλάδα τραβάει και περνάει μάλλον το δικό της μαραθώνιο ότι επί 30 χρόνια ενώνουμε όλο τον κόσμο και αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο στην αυθεντική διαδρομή του μαραθωνίου και θεωρώ ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει τα πάντα. Την πιστεύω και την αγαπώ πάρα πολύ και να μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός είναι κάτι που ενώνει τον κόσμο και πρέπει πάντα να μας κάνει πιο δυνατούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολλά χειροκροτήματα για την κυρία Έλενα Παπαρίζου, την νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision το 2005. Και αποδέσμες. Ακριβώς. Και τώρα, Νίκο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στο κυρίως μέρος της εκδήλωσης που θα μας πει και ο κύριος Σασμακόπουλος, που είναι οι βραβεύσεις των μεγάλων μαραθωνοδρόμων. Ιδιαίτερα μεγάλη στιγμή, η μοναδική στιγμή της απόψινης βραδιάς.